λόγω πανδημίας, με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε απόψε στην εκδήλωση του σχολείου μας, το οποίο φέτος συμπλήρωσε 26 χρόνια λειτουργίας. Τέτοιες στιγμές μας έχουν λείψει. Είναι γεγονός. Περισσότερο από 2 χρόνια να ζήσουμε τέτοιες στιγμές στο πνευματικό κέντρο. Η πανδημία μας στέρισε πολλά. Ας μείνουμε όμως με την ανάμνηση των συμπολιτών μας και ας δούμε το μέλλον με αισιοδοξία, γιατί αυτό είναι το χρέος μας απέναντι στις προηγούμενες γενιές, αλλά απέναντι και στις μελλοντικές γενιές ως Ελλήνων. Τέτοια μέρα θα ήθελα να έχω κάτι πιο χειροπιαστό να σας πω, εκτός από την διαβεβαίωση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών του κυρίου Πέτσα για την ένταξη του μουσικού σχολείου στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Θα ήθελα να έχουμε και την απόφαση ένταξης υπογεγραμμένη, αλλά είμαι βέβαιος ότι στη συνεδρίαση την επόμενη που θα γίνει στα τέλη Απριλίου, το μουσικό σχολείο θα πάρει το δρόμο για τη δημοπράτησή του. Καλησπέρα σε όλους. Θα αρχίσω με μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνατε και εμένα προσωπικά, αλλά και για ολόκληρο το Υπουργείο, να είμαστε εδώ σε μια τέτοια συνάντηση, σε ένα τέτοιο σχολείο με τέτοια δυναμική και κυρίως σε μια τέτοια εκδήλωση που συνενώνει όλη την τοπική κοινωνία, την εκκλησία, την τοπική αυτοδιοίκηση, όλους τους γονείς, όλους τους μαθητές. Χαιρόμαστε εμείς πραγματικά, γιατί εμείς ένα τέτοιο σχολείο θέλουμε. Ένα τέτοιο σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, ένα σχολείο που δεν θα προσφέρει μόνο γνώσεις, ναι, κυρίως γνώσεις. Θα προσφέρει όμως συναισθήματα, θα προσφέρει όμως πολιτισμό, θα είναι, θα λέγαμε, ένας πυλώνας πολιτισμού. Αυτό το σχολείο εμείς δημιουργούμε μέρα με τη μέρα και θα έχετε δει όσοι ασχολείστε με την εκπαίδευση ότι εδώ και κάποια λίγα, 2-3 χρόνια, έχουμε καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια να βαθμίσουμε το σχολείο. Αν θέλετε, μέσα από πρότυπα πειραματικά σχολεία, αν θέλετε, μέσα από μια ψηφιοποίηση που διαπερνά όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, αν θέλετε, από τα 160 περίπου νέα προγράμματα που ήδη εκπονήθηκαν, ολοκληρώθηκαν και θα συγγραφούν βιβλία, το πολλαπλό βιβλίο, για να αυξήσουμε, αν θέλετε, την κριτική ικανότητα των μαθητών. Και σε αυτή όλη τη διαδικασία, σε αυτή την αναβάθμιση, ένας πολύ ουσιαστικός ρόλος δίνεται και στα μουσικά σχολεία. Πρέπει να σας πω, μια που το ανέφερε και ο αγαπητός διευθυντής, ότι ήδη τη βδομάδα αυτή υπογράφονται οι δύο επιτροπές των καλλιτεχνικών και των μουσικών σχολείων, με τις οποίες θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία, ώστε τα νέα προγράμματα τα οποία συντάσσονται για πρώτη φορά στα μουσικά σχολεία να αποκτήσουν μια άλλη φυσιογνωμία και κυρίως να συγγραφούν νέα βιβλία. Θέλουμε τα μουσικά σχολεία πραγματικά, όπως είπα πριν, να γίνουν πυλώνες πολιτισμού, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι τα σχολεία αυτά διαφέρουν πραγματικά από τα άλλα. Αν δούμε, βλέποντας τα ποσοστά της βίας, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι είναι καθόλου έως ελάχιστα. Που σημαίνει τι? Ότι εδώ διαπλάθουμε και προσωπικότητες. Δεν είναι μόνο η μουσική αγωγή που προσφέρεται, είναι όλη η διάπλαση προσωπικότητας που εκφράζεται μέσα από τη μουσική. Και αυτά τα σχολεία θα τα πρημοδοτήσουμε, σε εισαγωγικά, επιτρέψουμε ακόμη περισσότερο να αποκτήσουμε μια φυσιογνωμία όπως εμείς τη θέλουμε. Όσον αφορά το σχολείο, επειδή το έχω επισκεφτεί προσωπικά, όντως δεν είναι ένα σχολείο όπως το θέλαμε, γιατί σχολείο δεν είναι μόνο τα προγράμματα, δεν είναι μόνο η ύλη, δεν είναι οι μαθητές μας και τα καταπληκτικά έργα που παρουσιάζουν, είναι και οι δομές, οι υποδομές. Αυτά τα βρήκαμε. Να είστε σίγουροι ότι συνεργασία με τον Δήμαρχο, με την τοπική αυτοδιοίκηση, το σκεφτόμαστε, το συζητάμε. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Είναι στόχος να γίνει ένα νέο σχολείο που θα είναι υπόδειγμα και θα ανταποκρίνεται στη δουλειά που κάνουν αυτά τα σχολεία. Τέλος, να τελειώσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο στο διευθυντή του σχολείου, σε όλους τους εκπαιδευτικούς σχολείου και τους μαθητές που παρουσιάζουν σήμερα με τέτοια καταπληκτική εκδήλωση και μάλιστα με έναν, για έναν μουσικό σύμβολο όχι μόνο της χώρας της Ελλάδας μας, αλλά και όλου του κόσμου. Συγχαρητήρια και συγχαρητήρια και σε όλους εσάς που είστε εδώ να συνεισφέρετε σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί το σχολείο θα αποκτήσει αποτελεσματικότητα και δυναμική μόνο όταν είμαστε όλοι ενωμένοι. Και αυτή η σημερινή εκδήλωση μας δίνει εμάς δύναμη πραγματικά να νιώσουμε το σχολείο που ονειρευόμαστε και πλάθουμε, θα το πετύχουμε να γίνει εξαιρετικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.
κρατούσα μου τα θλιβερά μαντάτα. Ο Κύριος σου με εξόρισε στη ξενιχιά στη στράτα. Τέσσερις μέρες μοναχά μου δόκε να ανημένω κι ύστερα να ξενιτευτώ πολύ μακριά να βγαίνω. Μα πως να σ' αποχωριστώ και πως να σου μακρύνω και πως να ζήσω δίχως σου το ξορισμό εκείνο.